Την αυστηροποίηση των διατάξεων του ποινικού κώδικα που αφορούν την αξιόπινη δράση ανηλίκων προσανατολίζονται τα συναρμόδια Υπουργεία μετά τη διαπιστωμένη έξαρσή τη. Το θέμα, μάλιστα, συζητήθηκε τη Δευτέρα σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό κ. Κομιντσοτάκη. Είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά πολυσύνθετο. Αφορά πρωτίστω και τι τη οικογένεια. Το κράτο δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία ε, περίπτωση ε, την, ε, την οικογένεια ω τον το, το βασικό πυρήνα ε, ε, ανατροφή των, ε, των ε, ε, παιδιών. Όμω ε, έχουμε δυνατότητε να στηρίξουμε ε, τι ποινέ και τα ζητήματα που αφορούν την παραμέλυση ε, των, ε, των ανηλίκων. Ε, και βέβαια θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το σχέδιο τη κυβέρνηση, αυστηρότερε θα είναι πλέον οι διατάξει που αφορούν την τιμωρία των γονέων ή κηδεμόνων που παραμέλησαν το ρόλο του ω προ την εποπτεία των παιδιών. Ένω κατεβαίνει το όριο ηλικία από τα 15 στα 14, από τα οποία μπορεί να επιβληθεί περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτηση νέων. Είς έχουμε μια υποχρέωση να προστατεύσουμε. Τα παιδιά, τους, εφήβου μα, ειδικά αυτά τα οποία είναι θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Θέλω να θυμίσω ότι η πρωτοβουλία Stop Bullying, η οποία αφορά τον ίδιο το σχολικό περιβάλλον, έχει ήδη εγκαγιαστεί από τι σχολικέ κοινωνίε και έχει δώσει κάποια πρώτα θετικά πολύ σημαντικά αποτελέσματα, κυρίω δίνοντα την σιγουριά και την ασφάλεια στα παιδιά να μπορούν να μιλήσουν και να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά τα οποία βεβαίως σε πρώτη φάση πρέπει να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε διακριτικά μέσα στο σχολικό περιβάλλον Άμεσα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Save Youth, το ειδικό panic button για την προστασία ανηλίκων με πλωτική εφαρμογή από τα 12 έως 18 ετών Το τελευταίο διάστημα, με δεδομένη την άξαρση των κρουσμάτων βίας με και θύματα ανήλικους, ενεργοποιείται συστηματικά η διάταξη της παραμέλησης εποπτείας ανήλικου και έτσι οι γονείς και οι δαιμόνες έχονται αντιμέτωποι με ποινικές αυθήνες για την παραβατική συμπεριφορά των παιδιών. Έω τώρα, η προβλεπόμενη τιμωρία είναι ποινή φυλάκιση έω ένα έτο. Σύμφωνα με τη ρύθμιση που προωθείται, ωστόσο, η ποινή φυλάκιση θα είναι τουλάχιστον ένα έτο, ενώ θα προβλέπεται και ελάχιστη χρηματική ποινή 5.000 ευρώ, στην περίπτωση που η πράξη του ανήλικου ενέχει στοιχεία βία ή στρέφεται κατά ανήλικου θύματο, επιπλέον κατά περίπτωση το χρηματικό πρόστιμο θα μπορεί να είναι τουλάχιστον 10.000 ευρώ και η ποινή φυλάκιση έω δύο έτη.